στο μενού σήμερα. Ευχαριστώ για την αφιέρωση. Νόμιζα ότι θα έλεγες μια φορά καλή κουβέντα για μένα. Παρ' όλα αυτά, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην κουζίνα μας. Σήμερα θα σας φτιάξω ένα απίστευτο κέικ χειμωνιάτικο, τώρα που έρχεται και το κρύο. Να έχουμε για τον καφέ μας, να έχουμε για ένα σνακ απογευματινό, χαλαρό. Είναι ωραίο. Στο ζάκι. Παιδιά, είναι φανταστικό κέικ. Είναι μοσχομυροδάτο, έχει μπόλικα μπαχαρικά από ξεραμένα φρούτα, γι' αυτό λένε χειμερινό κέικ. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, να πέσει το φιλεράκι μας, γιατί σήμερα θα σας κόψω γλυκό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Αμέ, εγώ. Το μίξερ θα τα κάνει όλα. Ένα κέικ μπαμπάτσικο. Θα πατήσει το κουμπί όμως. Μπαμπάτσικο για τουλάχιστον 9-10 κομμάτια πολύ εύκολα. Να είναι normal τα κομμάτια, όχι δικά μας. Σαν και εμένα και τον Ετεοκλή εννοώ. Βγάζει 10 κομμάτια με 7 ευρώ μόλις, δηλαδή κάτω από 1 ευρώ το κομμάτι, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Λοιπόν, θα κάνει να μα φέρει 2-3 κομμάτια. Ξεκινάμε. Πάρα πολύ απλή συνταγή. Θα χρειαστούμε είτε ένα μιξεράκι. Αν δεν έχουμε μίξερ, τι έχουμε πει. Το χέρι. Ακόμα και με το χέρι γίνεται, αν έχουμε λίγο υπομονή με ένα σύρμα χειρός, φουέ. Είτε μπορούμε να το κάνουμε και με... Τη γλώσσα της γάτας. Όχι. Και με μίξερ χειρός, αντί να έχουμε την κουζίνα μηχανή. Αυτό είναι η γλώσσα της γάτας. Αυτό είναι Μαρίζ. Στο μάθημα λοιπόν, βάζουμε μαλακωμένο βούτυρο μέσα στον κάδο του μίξερ και τη ζάχαρη. Όπως ξεκινάμε πάντα μία συνταγή ενός κέικ και απλά θέλουμε να σπάσουμε τη ζάχαρη και να φρατέψει το βούτυρό μας. Κατεβάζουμε και χτυπάμε για 2-3 λεπτάκια να σφρίξει. Δεξιά. Το οποίο είναι πρόγραμμ. Δεν έχουμε αποθηκεύσει κάτι ακόμα. Κάνουμε χειροκίνητα ακόμα. Από τότε που είχα κάνει τη Βασιλόπουλο, τότε είχε αποθηκευτεί. Λοιπόν, πραγματικά ό,τι σας λέω, αυτό ισχύει. Είναι πανεύκολη συνταγή, είναι με 7 ευρώ. Μόνο ένα μιξεράκι θέλουμε ή μίξερ χειρός με ένα μπολ, είτε μία κουζινομηχανή και έχουμε το απίστευτο αυτό κέικ που θα σας ετοιμάσω σήμερα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Ένα κέικ. Νομίζω ότι κάνουν όλα τα οικογενειά κάνουν κέικ. Εγώ για παράδειγμα την Κυριακή έφτιαξα ένα κέικ με μπανάνες. Είμαστε live. Στο Instagram. Γεια σας, παιδιά! Δεν και παίζετε, στο Instagram, φιλάκια μας. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν. Κάνουμε κέικ με αποξηραμένα φρούτα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Τι έλεγα αυτό, ναι, κέικ κάνουν όλοι. Απλά αυτό είναι κάτι ξεχωριστό με τα αποξηραμένα, κάτι πιο χειμερινό. Παιδιά, εγώ αυτό έψαχνα ακριβώς. Να μην κάνουμε τώρα βανίλια σοκολάτα, το αγαπάμε όλοι. Να μην κάνουμε σκέτο σοκολάτα. Πορτοκάλι με μπανάνα, οτιδήποτε. Σήμερα θα δώσω μια διαφορετική συνταγή και είναι λίγο διαφορετική συνταγή. Και βάζουμε Βάζουμε μπόλικα αποξηραμένα φρούτα, όπως σας είπα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ για το χειμώνα και νομίζω ότι δίνουν κάτι το διαφορετικό στο κέικ μας. Αξίζει μια δοκιμή. Τώρα. Θα πάτε. Εννοείται. Είναι λοιπόν, δυνατόν να έχει κάνει. Για να σας πω το μυστικό που είναι όλο το νόημα για αυτό το κέικ που έχουμε πει. Όταν κόβουμε ένα κομμάτι στο κέικ, τι θέλουμε, να έχει παντού αποξηραμένα φρούτα, παντού τα μπαχαρικά του, παντού τη σοκολάτα, αν βάλουμε σοκολάτα. Και το μυστικό για αυτό τι είναι, να βάλουμε μέσα στο αλεύρι που φουσκώνει μόνο του που έχουμε στη συνταγή μας, τα αποξηραμένα φρούτα να αγκαλιάσει δηλαδή το αλεύρι, το αποξηραμένο μας φρούτο. Άρα πάει μέσα το βερίκοκο, είτε το χοντροκόβετε, είτε το βάζετε ολόκληρο, ό,τι σας αρέσει. Εμένα μου αρέσει να το βρίσκω και να χαίρομαι που βρίσκω, άρα τα αφήνω σε μεγάλα κομμάτια. Το βερίκοκα μέσα, σταφίδα και cranberries. Ό,τι αποξηραμένο φρούτο σας αρέσει, σε αυτή τη συνταγή πάει υπέροχα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και χουρμάς θα πήγαινε και σίκο θα πήγαινε, ό,τι έχετε μια χαρά θα δουλέψει. Ανακατεύουμε, όπως είπαμε πριν, το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του μαζί με τα αποξηραμένα φρούτα και αυτό είναι το μυστικό, ώστε όταν αγκαλιαστούν τα φρούτα από το αλεύρι μας, όταν φουσκώνει κατά το ψήσιμο το κέικ μας, το αλεύρι δεν αφήνει να ξεχωρίσει το αποξηραμένο φρούτο και να μείνει στον πάτο του κέικ μας, αλλά φουσκώνει μαζί με το αλεύρι μας και έτσι έχουμε παντού το αποξηραμένο φρούτο που είναι πολύ σημαντικό για να τρώμε μπουκίτσα και βερίκοκο, μπουκίτσα και σταφίδα. Άρα ανακατεύουμε πολύ καλά τα αποξηραμένα μας φρούτα με το αλεύρι. Εδώ,